αδελφοί και συλλειτουργοί και ευλογημένοι λαέ του Θεού επέλεξαν να αρχίσω το σύντομο κήρυγμα επί τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, όπου και τιμάται σήμερα και εορτάζει και πανηγυρίζει η ενορία ταύτη του Αγίου Γεωργίου, όπου βέβαια θα εορτάσει και επισήμως την προσεχή Κυριακή με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ο οποίος θα προεξάρχει της πανηγύρεως αλλά και του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Δεν μπορούμε όμως να αρχίσουμε, αδελφοί μου, να αναφερόμεθα στον Άγιο Γεώργιο, αν πρώτα δεν μιλήσουμε έστω και για λίγο για αυτήν την λαμπροφόρο ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύρεων, όπως εύστοχα αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον υπέροχο εκείνον Αναστάσιμο κανόνα. Και όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα ήταν ματαία η πίστη ημών αν βλέπαμε μόνο και μέναμε μόνο στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Όμως ο Κύριος μας, σαν παντοδύναμος που ήταν, είχε τη δύναμη να κάνει το απραγματοποίητο και το ακατόρθωτο. Ενώ βλέπουμε εκείνη την Αγία και Μεγάλη Μέρα της Μεγάλης Παρασκευής να παραδίδει το Πνεύμα Του και να κατεβαίνει κάτω στον Άδη, εκείνη τη στιγμή μετά από τρεις ημέρες είχε τη δύναμη να αυτοαναστηθεί, να μεταδώσει το χαρούμενο μήνυμα και εις τους ευρισκομένους εν το Άδη και μετά να ανέβει επάνω στον κόσμο ως Αναστάς και να πει το χαρούμενο μήνυμα, όπου και εμείς επαναλαμβάνουμε με την ιακή εκείνη του Χριστός Ανέστη καθ' όλη την περίοδο την Αναστάσεως. Είναι πραγματικά, αδελφοί μου, μεγάλη μας η χαρά, διότι η χαρά της Αναστάσεως πηγάζει μέσα από τον τάφο. Από τον θάνατο δεν μείναμε και δεν λάβαμε τίποτε το τραγικό, παρά μόνο ο τάφος έδωσε τη θέση του στη χαρά, στο φως της Αναστάσεως. Νικήθηκε ο θάνατος, γιατί πραγματικά ο Κύριος μας με την παντοδυναμία του νίκησε το θάνατο. Νικήθηκε παράλληλα και ο Σατανάς. Από τώρα και στο εξής, ο κάθε άνθρωπος μπορεί με την πίστη του, τα καλά του έργα και με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού να φτάσει στη σωτηρία του. Δια του τιμίου αίματος του Κυρίου μας, εκείνη τη στιγμή ανεβασμένου επάνω στο σταυρό, όπου το αίμα του έρεε κάτω στο χώμα, όπως βλέπουμε πολύ εύστοχα να αναλύεται η σκηνή εκείνη στη Σταύρωση, όπου μέσα στο βάθρο και στην κάτω στο υπόβαθρο του Σταυρού βρίσκεται ένα άνοιγμα, όπου μέσα εκεί, αν θα προσέξουμε την εικόνα της Σταυρώσεως, βρίσκονται κάποια οστά, συγκεκριμένα μία κεφαλή νεκρού με κάποια τμήματα εκ των οστών. Δεν είναι τυχαία, αδελφοί μου, η παρουσία τους εκεί. Τα οστά συμβολίζουν τα οστά του πεπτοκότος πρώτου ανθρώπου του Αδάμ, όπου μετά από το πλήρωμα των καιρών ήρθε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, γενόμενος τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και δια του σταυρικού του θανάτου και του τιμίου του αίματος ξέπλυνε το προπατορικό αμάρτημα για τον Αδάμ και παράλληλα για όλο το ανθρώπινο γένος, για όλους τους χριστιανούς που πιστεύουν σε Εκείνον, μετέχουν στη μυστηριακή ζωή και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας και προσεύχονται και παρακαλούν να τους χαρίσει μία θέση στον Παράδεισο που μας άνοιξε. Οπότε λοιπόν, γιατί να φοβόμαστε το θάνατο, πού σου Άδη το κέντρο, πού σου το νίκος, ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, δεν φοβόμαστε τον θάνατο. Δεν φοβόμαστε μήτε και την απόρριψη.
είναι οι δύο φόβοι υπαρξιακοί του ανθρώπου. Ο φόβος του θανάτου και ο φόβος της απορρίψεως. Τον θάνατο τον νίκησε ο Χριστός. Τι έχουμε μόνο έναν βιολογικό θάνατο, διότι αποτελούμαστε από κύτταρα, δηλαδή από στοιχεία που αναπόφευκτα θα οδηγηθούν όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου στην φθορά. Όμως η ψυχή μας πλέον δεν χάνεται, δεν πεθαίνει, παραμένει αιώνια. Ανοίγει ο παράδεισος για εκείνη και την υποδέχεται την αγωνιζόμενη πιστή, ψυχή που πιστεύει προς τον Αναστάντα Κύριό μας. Αλλά και κάθε φορά δεν έχουμε Ανάσταση, όταν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ιδιαίτερα την Κυριακή, όταν η Αγία μας Εκκλησία κάθε Κυριακή τι κάνει, αναπαριστά αυτό το μεγάλο γεγονός και μας το χαρίζει στην ύπαρξή μας, την Ανάσταση του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν δεν φοβόμαστε το θάνατο, δεν φοβόμαστε τίποτε. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, ο χριστιανός είναι ο πλέον αναστάσιμος, ο πλέον χαρούμενος, ο πλέον άφοβος. Γιατί όλα τα ισοπαίδωσε τα αρνητικά στοιχεία, η Ανάσταση του Κυρίου μας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, το ότι δεν φοβόμαστε τον θάνατο, εορτάζουμε και τη μνήμη των εορταζόντων Αγίων. Γιατί αυτό θα φαίνεται λίγο οξύμορο σε αυτούς που δεν μετέχουν και δεν έχουν μπει στο βάθος της χριστιανικής θεολογίας. Πώς είναι δυνατόν να εορτάζουμε στην προκειμένη περίπτωση τον θάνατο του Αγίου Γεωργίου και δεν εορτάζουμε τη γέννησή του? Διότι, αδελφοί μου, ο θάνατος του Αγίου Γεωργίου δεν ήταν ο θάνατος έτσι όπως το φοβόντουσαν ο κόσμος πριν από την Ανάσταση του Κυρίου μας. Απλώς τι έγινε ο θάνατος από εκεί και πέρα με την Ανάσταση του Κυρίου μας? Έγινε απλώς ένα πέρασμα, ένα Πάσχα που θα το λάβουμε όλοι μας από αυτήν εδώ τη ζωή στην μετέπειτα και αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπετε ότι οι μάρτυρες μπροστά τους έβλεπαν τα θηρία να έρχονται πεινασμένα να τους κατασπαράξουν μέσα στο Κολοσσέο της Ρώμης, και ενώ θα περιμέναμε ότι θα φοβόντουσαν βλέποντας τα θηρία ορμητικά να εισέρχονται προς το μέρος τους και να ορμούν, εκείνοι με το χαμόγελο στα χείλη τα ανέμεναν. Όχι γιατί ήθελαν να πεθάνουν, σε καμία περίπτωση, αλλά γιατί δεν φοβόντουσαν τον θάνατο. Γιατί ήξεραν ότι δια του μαρτυρίου θα οδηγούνταν κοντά στον Δημιουργό τους, στην αιώνια ζωή. Αυτό πρέπει να μας γίνει βίωμα, αδελφοί μου, ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή μας και η παρουσία μας. Συνεχίζεται και πέραν του τάφου. Άλλο είναι το σώμα και άλλο είναι η ψυχή μας, που είναι αιώνια και άφθαρτη και που θέλει, που διψά να έχει πλήρη κοινωνία και πλήρη ενότητα με τον Δημιουργό της. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε το 275 στην Καπαδοκία από ευσεβεστάτους χριστιανούς γονείς. Ήταν πάρα πολύ ευλαβέστατη και μάλιστα ο πατέρας του, ενώ ήταν ο Άγιος Γεώργιος στην ηλικία των 10 μόλις ετών, παρέδωσε ως μάρτυρα στη ψυχή του προς τον Χριστό, και η μητέρα του τον παρέλαβε σε νεαρά ηλικία και τον οδήγησε στην Παλαιστίνη, όπου εκεί από τότε παρέμεναν. Εκεί απέκτησε μεγάλη σοφία, έφτασε σε μεγάλα αξιώματα, οδηγήθηκε στον Ρωμαϊκό στρατό και έγινε αξιωματικός. Ήταν το υπόδειγμα και το παράδειγμα όλων. Ήταν ο πιο γενναίος, ο πιο χαρούμενος, ο πιο όμορφος, ο στολισμένος με όλα τα στοιχεία τα θετικά που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο. Όμως αυτή του η δόξα δεν ήταν ικανή να τον βγάλει, να τον αποτρέψει από το μαρτύριο. Κάποια στιγμή όταν πέρασε ο αυτοκράτορας Δέκιος και έδωσε θέση του στον δισεβέστατο αυτοκράτορα τον Διοκλητιανό, τότε άρχισε ένας φοβερότατος, αδελφοί μου, διωγμός εναντίον του χριστιανισμού. Πάρα πολλοί μεγάλοι μάρτυρες της πίστεώς μας παρέδωσαν την ευλογημένη και αγιασμένη ψυχή τους ως μάρτυρες προς τον Κύριο.
Μέσα σε όλη τη χωρία αυτή των μαρτύρων ήταν και ο σήμερα εορταζόμενος από την Αγία μας Εκκλησία ο Άγιος Γεώργιος. Δεν φοβήθηκε να δώσει τη ζωή του σφάγιο για χάρη του Χριστού. Δεν δίστασε βλέποντας τον νεαρό της ηλικίας του. Δεν τον απέτρεψαν ούτε τα πλούτη που είχε κερδίσει όντας μεγάλος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, ούτε τα χαρίσματα που είχε, ούτε τα αξιώματα, ούτε η δόξα, ούτε τίποτα. Όλα τα θεωρούσε σκύμπαλα ή να Χριστόν κερδίσει και τον κέρδισε. Επάξια. Και το λέγω αυτό, αδελφοί μου, διότι δεν μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους τι μηχανεύτηκαν οι άνθρωποι προκειμένου ο ίδιος ο Αυτοκράτορας αλλά και οι αξιωματικοί που μαζί του υπηρετούσαν στο Ρωμαϊκό στρατό να τον αποτρέψουν από το να είναι χριστιανός και να προσκυνήσει τα είδωλα. Τότε είδαμε την τεράστια απίθμενη πίστη του Αγίου Γεωργίου. Δεν τον δελέασαν με τίποτε. Εκείνος παρέμενε στερός στην πίστη του μέχρι το τέλος. Τα μαρτύρια ήταν φρικτά, ήταν αποτρόπαια, όμως δεν στάθηκα ικανά να τον κάμψουν, να τον λυγίσουν, να υπερισχύσουν και να προσκυνήσει τα είδωνα. Μέχρι το τέλος, όπου παρέδωσε ως μάρτυρας την ευλογημένη του ψυχή στον Θεό, παρέμεινε στερός στην πίστη του. Αυτόν τον μεγάλο Άγιο τιμάει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, όπου παρέδωσε την ευλογημένη του ψυχή στις 23 Απριλίου του 303 και από τότε η Αγία μας Εκκλησία, αναγνωρίζοντας αυτό τον νικηφόρο αγώνα του Αγίου Γεωργίου, τον κατέταξε στη χωρία των μεγαλομαρτύρων. Και είναι τόσο όμορφη η περίοδος που τον εορτάζουμε, όπου χαιρόμαστε με την Ανάσταση του Κυρίου μας, χαιρόμαστε και με το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όλοι μαζί, ο Άγιος Γεώργιος, να καταστεί πρεσβευτής μας απέναντι στον Θεό μας, να του προσφέρουμε τις ηκεσίες μας και να είμαστε βέβαιοι όταν έχουν ζέσει και είναι συνοδευμένες με την πίστη μας την ακατάλητη απέναντι στον Θεό μας, στον Τριαδικό Θεό, να είμαστε σίγουροι ότι θα πρεσβεύει για μας και ο Κύριος μας θα ικανοποιήσει προς το συμφέρον της ψυχής μας αυτό που του ζητάμε. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα η χαρά της Αναστάσεως να είναι μαζί μας πάντοτε, να πλημμυρίσει την ύπαρξή μας και οι πρεσβείες του Αγίου Γεωργίου προς τον Πανεκτήρμονα Θεό να μας συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, να πρεσβεύει για την υγεία μας, για τη φώτισή μας, για την συνέχιση του αγώνα μας κοντά στον Θεό, κοντά στην Εκκλησία που είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας παρά τις αντίξωες συνθήκες που βιώνει σήμερα ο χριστιανός όπου κι αν βρίσκεται. Δεν είναι πια ο κόσμος που φέρει τα στίγματα του Χριστού μέσα του. Ζούμε, αδελφοί μου, όπως και εσείς το βλέπετε, σε μεταχριστιανικές, θα μου επιτρέψετε να πω, εποχές, όπου το Ευαγγέλιο δεν έχει πλέον δεσπόζουσα θέση, αλλά έχει το κακό, έχει η κακία, το μίσος, η αντιπαλότητα, όλα αυτά τα στοιχεία του πονηρού που κατέκλυσαν τον κόσμο και που καλούμεθα εμείς οι χριστιανοί σε όλα αυτά να προτάξουμε την αγάπη, την αδελφοσύνη, την ενότητα, την ειρήνη, την χαρά, το χαμόγελο, την ελπίδα, όλα αυτά τα θεία δώρα που μας δίδει ο Κύριός μας και που καλούμεθα να είμαστε η πνευματική φάρη, όπως ήταν ανέκαθεν και διαχρονικά οι χριστιανοί απέναντι στον κόσμο που δεν είχε στίγματα Χριστού μέσα του. Η χάρη του Θεού, διαπρεσβειών του Αγίου Γεωργίου, να είναι μαζί μας πάντοτε και να μας καθοδηγεί σε κάθε έργο αγαθό. Χριστός Ανέστη.